Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Ξεκινάμε το δελτίο μας με μια εξαιρετικά δυσάρεστη είδηση, καθώς μικρό αεροσκάφος έπεσε στη θάλασσα νωρίτερα σήμερα. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ανεμόπτερο είχε ξεκινήσει από την Κοπαίδα με προορισμό τα Χανιά. Πάμε να συνδεθούμε απευθείας με το κολυμπάρι εκεί όπου βρίσκεται η Βίκη Παπαδογιαννάκη. Είναι το σημείο που μεταφέρθηκαν με πλωτό οι δύο επιβαίνοντες, οι οποίοι εντοπίστηκαν νωρίτερα σήμερα χωρίς τις αισθήσεις τους, Βίκη. Καλησπέρα Κατερίνα, καλησπέρα στους τηλεθεατές μας. Δυστυχώς τόσο ο χειριστής του αεροσκάφους όσο και ο συνεπιβάτης ανασύρθηκαν νεκροί από την θαλάσσια περιοχή του Μάλεμε, όπου αργά σήμερα το απόγευμα κατέπεσε το αεροσκάφος, ένα μονοκινητήριο διθέσιο μικρό αεροσκάφος στα ανοιχτά του Μάλεμε. Λοιπόν Βίκη, όπως επειδή είπες και εσύ, δεν έχεις εικόνα για το τι δείχνουμε στον αέρα, να ενημερώσω τους τηλεθεατές ότι αυτές είναι φωτογραφίες από τη στιγμή που μεταφέρθηκαν οι δύο επιβαίνοντες χωρίς τις αισθήσεις τους στο κολυμπάρι. Είναι το σημείο από όπου βρίσκεσαι αυτή την ώρα και μας μεταφέρει τις πληροφορίες. Να σας πω καταρχήν ότι το αεροσκάφος είχε ξεκινήσει από την Κοπαίδα με προορισμό τα Χανιά. Ένας φίλος του χειριστή του αεροσκάφους βρισκόταν στο αεροδρόμιο του Μάλεμε, όπου εδρεύηκε η αερολέσχη Χανίων. Κάποια στιγμή λοιπόν, άνθρωποι της αερολέσχης Χανίων, ο ίδιος ο πρόεδρος, όπως μας είπε λίγο νωρίτερα και θα τον ακούσουμε στη συνέχεια, είδε το αεροσκάφος λίγο έξω από την ακτή, λίγες δεκάδες μέτρα ουσιαστικά από την ακτή, να πέφτει στη θάλασσα. Μάλιστα λίγο αργότερα βρέθηκε αναποδογυρισμένο. Κινητοποιήθηκαν άμεσα οι αρχές, η αστυνομία, το λιμενικό, σκάφος του λιμενικού κινητοποιήθηκε από τα Χανιά, έσπευσαν παραπλέοντα αλλιευτικά, όπως επίσης και δύο κρουαζιερόπλια που κλήθηκε να συνδράμουν με την παρουσία τους. Το ενίο κέντρο έρευνας και διάσωσης συντόνιζε την όλη επιχείρηση, η οποία ωστόσο θα πρέπει να τονίσουμε ότι έτρεξε αρκετά γρήγορα και γύρω στις 7.30 το απόγευμα ιδιώτες που κινητοποιήθηκαν με πλωτό από το παλιό λιμάνι των Χανίων κατάφεραν να προσεγγίσουν το σημείο. Μάλιστα ο ναυαγωστός της Παύλος Λιτινάκης ήταν αυτός ο οποίος βούτυξε και μάλιστα χωρίς ειδικό εξοπλισμό στο σημείο που εντόπισαν το μικρό αεροσκάφος. Το εντόπισαν χάρη σε ένα αναμένο φως το οποίο είχε παραμείνει παρά το σκότος και μετά που είχε καταπέσει το αεροσκάφος. Βούτυξε λοιπόν, ήταν ο άνθρωπος που ανέσυρε τον χειριστή και τον συνεπιβάτη χωρίς τις αισθήσεις τους. Όπως μας είπε νωρίτερα, φάνηκε ότι δεν είχαν κάνει την παραμικρή προσπάθεια, ήταν δηλαδή δεμένοι στις θέσεις τους. Φαίνεται ίσως ότι δεν αντιλήφθηκαν ή ότι όλα έγιναν τόσο γρήγορα. Πάρα πολύ γρήγορα, ότι ήταν βίαιη να πτώση. Αντιδράσουν. Ακριβώς, ήταν βίαιη η πτώση. Αυτό το οποίο εικάζει ο πρόεδρος της αερολέσχης Χανίων είναι να αποπροσανατολίστηκαν, να μην αντιλήφθηκαν ότι το αεροσκάφος ουσιαστικά είχε αρχίσει να πέφτει. Νόμιζαν ενδεχομένως ότι είναι σε πλάγια πορεία, με αποτέλεσμα να μην προλάβουν να αντιδράσουν. Αυτό βέβαια είναι κάτι το οποίο θα διαπιστωθεί αργότερα από τους ειδικούς πραγματογνώμονες. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι ανακοινώσιμο αυτό που είπε και ο πρόεδρος της αερολέσχης Χανίων. Είναι ότι ο χειριστής ήταν ο πρόεδρος της αερολέσχης Δυτικής Αττικής. Δεν είχαν σκοπό να συμμετάσχουν σε αγώνες προγραμματισμένους για αυτό το Σαββατοκύριακο στα Χανιά, σε αγώνες της αερολέσχης. Ήταν καθαρά μια ιδιωτική επίσκεψη στα Χανιά. Θα έπρεπε ίσως ο αρχικός της προορισμός να ήταν το αεροδρόμιο της Ούδας, το αεροδρόμιο Δασκαλογιάννης, όμως εν τέλει έφτασαν μέχρι το αεροδρόμιο του Μάλεμε. Μάλιστα. Κάποια στιγμή, και ενώ προσπάθησαν μάλλον να προσγειωθούν, δεν τα κατάφεραν και το αεροσκάφος κατέπεσε. Λοιπόν, θέλω να πάμε να ακούσουμε σχετικές δηλώσεις και να επιστρέψουμε αμέσως σε σένα, Βίκη. Κατευθύνθηκε εκεί, ξαφνικά γύρισε προς το Μάλεμε. Πέρασε πάνω από το αεροδρόμιο σε ύψος χαμηλόμενο, αλλά όχι κατάλληλο για προσγείωση. Αυτό ήταν να προσγειωθεί στη Σούδα. Στη Σούδα, ναι. Κανονικά έπρεπε να πάνε προσγειωθεί στη Σούδα. Εδώ δεν υπήρχαν οι συνθήκες για προσγείωση νύχτας. Ούτε το αεροπλάνο του είχε τέτοιες δυνατότητες και νομίζω ότι ούτε και ο ίδιος ήταν εκπαιδευμένος για αυτή τη νύχτα. Τι αεροπλάνο ήταν, ε? Ήταν ένα αεροπλάνο τύπου Σαβάνα, από ό,τι ξέρω, υπερελαφρό. Αυτά πετάνε μόνο η μέρα. Πού αιτιολογείται, πού το αποδίδεται όλο αυτό που συνέβησε, ατύχημα, τεχνικό, σε τι? Όχι, δεν νομίζω ότι είναι τεχνικό. Μια εικασία μόνο μπορώ να κάνω, ότι έκανε στροφή για προσγείωση και επειδή ήταν νύχτα,
έπαθε από προσανατολισμό. Με αποτέλεσμα να... Η πτώση. Έπεσε στη θάλασσα. Αυτός πιστεύω ότι νόμιζε ότι πετούσε οριζόντια ενώ έπεσε. Ενώ έπεσε στο πλάι. Αυτό λέγεται... Αυτό λέγεται... Spiral of death λέγεται αυτό. Ο πιλότος ήταν πρόεδρος της Αζέρσκης Δυτικής Ελλάδος. Δυτικής Ελλάδος, ναι. Δεν ξέρω κάτι για τον συνεπιβάτη, ούτε ήξερα ότι υπήρχε και συνεπιβάτης, δυστυχώς. Δεν το γνώριζα. Διαθέτουν σωστικά μέσα, έχουν και σωσίβια από ό,τι ξέρω. Ωστόσο, επειδή είδα τη συντριβή, ήταν τόσο βίαιη που αποκλείεται να μπορούσαν να κάνουν κάτι. Έτσι και εκεί ήμουν στο. Επειδή περιμέναμε αφήξεις για τους αγώνες αύριο, ήμουν στο αεροδρόμιο και πλήναμε τα αεροπλάνα, τα δέναμε στο Μάλεμ. Ναι. Τι είδατε δηλαδή, με την εμπειρία σας, αυτό που είδατε, πώς το μεταφράζετε? Ότι έπαθε από προσανατολισμό και αντί να νόμιζε ότι πέταγε ίσια, ενώ έπεφτε προς το πλάι. Με αποτέλεσμα, αυτό λέγεται σπιράλ του θανάτου, λέγεται. Για να το πω δυστυχώς. Και βρέθηκε, να σας πω, βρέθηκε στη θάλασσα ανάποδα το αεροπλάνο μέσα από τη θάλασσα. Και ο λόγος που εντοπίστηκε είναι ότι ένα φως του αεροπλάνου άναβε και φαινόταν ακόμα. Το οποίο μετά από μισή ώρα περίπου έσβησε. Ναι. Δεν θυμάμαι την ώρα τώρα με αυτό. Ναι. Με ενημέρωσαν το λιμεναρχείο ότι ένα αεροπλάνο προσαλάθσωσε. Τέτοια εποχή δεν έχουμε και πολλά πλωτά μέσα στο λιμάνι. Οπότε βρήκαμε ένα πλωτό. Το είδαμε, δεν ήταν πολύ βαθιά, ήταν περίπου στα 2,5 μέτρα με 3 βάθος. Mm-hmm. Αλλά δεν είχαμε προετοιμαστεί γιατί φύγαμε βιαστικά. Νομίζαμε ότι οι άνθρωποι προλάβαν και πέσανε στο νερό πριν προσκρούσε το αεροπλάνο. Και δεν είχαμε μαζί μας καταδυτικό εξοπλισμό. Οπότε τους απεγκλώβησαμε με τις ανάσες. Ναι, γι' αυτό είμαι λίγο τέτοιο. Τώρα ήταν δεμένοι, δεν είχαν κάνει καμία προσπάθεια να βγουν. Είχαν εκδορές. Ήταν αποδογυρισμένοι. Το αεροσκάφος, το διθέσιο, το μονοκινητήριο. Καμία προσπάθεια. Είχαν χτυπήματα στο πρόσωπο, πιθανόν να χάσανε τις αισθήσεις τους ή και τη ζωή τους να τη χάσανε στην πρόσκρουση. Δηλαδή δεν είχαν κάνει 2,5 με 3 μέτρα. 2,5 με 3 μέτρα ήταν το βάθος. Δεν ήταν πολύ. Περίπου 500-600 μέτρα από την ακτή. Δεν ήταν παραπάνω από την ακτή. Δεν ήταν παραπάνω από την ακτή. Ναι, δυστυχώς. Δεμένη, καμία προσπάθεια. Ήταν δεμένη, ήταν στραπατσαρισμένη η μούρη του αεροσκάφους. Εντάξει. Δεν κρατούσε άπνοια στην περιοχή. Τελείωσε άπνοια. Καιρικές συνθήκες ήταν άψογες. Απλά αμαρτία τώρα γιατί ήταν δεμένη, δεν είχαν κάνει καμία προσπάθεια να τέτοιο. Δεν γνωρίζουμε ηλικίες, δεν μπορώ να πω ηλικία. Ο ένας ήταν νεότερος, ο άλλος μεγαλύτερος. Τώρα μέσα στο νερό πόση ώρα ήταν, δεν ξέρουμε, δεν μπορώ να προσδιορίσω. Μάλιστα. Ακούσαμε λοιπόν και τις χαρακτηριστικές δηλώσεις. Σύμφωνα λοιπόν με τον πρόεδρο της αερολέσχης Χανίων Βίκη, σύμφωνα τουλάχιστον με μια πρώτη εκτίμηση που κάνει ο άνθρωπος, πιθανότατα ο πιλότος έχασε τον προσανατολισμό του και όλα έγιναν πάρα πολύ γρήγορα. Μέχρι το σημείο που κατέπεσε το υπερελαφρό αυτό αεροσκάφος, να δούμε και το σχετικό γράφημα, να δούμε ακριβώς το σημείο που εντοπίστηκε. Εντοπίστηκε μισό μίλι από την παραλία στα όρια του Μάλεμε με τον Ταυρονίτη. Σε κάθε περίπτωση όμως, Βίκη, μιλάμε για ένα υπερελαφρό αεροσκάφος το οποίο πετά μόνο μέρα. Όχι νύχτα. Έτσι, ένα αεροσκάφος που είναι ακατάλληλο για να πετάει τη νύχτα. Αυτό τόνισε ο πρόεδρος της αερολέσχης, ο οποίος έχει σαφώς μεγάλη εμπειρία και γνωρίζει τους σχετικούς κανόνες. Ένα αεροσκάφος που δεν ενδείκνυται για αυτές τις συνθήκες. Να επαναλάβουμε ότι ο καιρός δεν έπαιξε κανένα ρόλο σε αυτό το δυστύχημα, επικρατούσε άπνοια, το αεροσκάφος κατέπεσε σε σχετικά ρηχά νερά, σε κάθε περίπτωση ήταν το βάθος μόλις στα 2,5 μέτρα από το οποίο ανασύρθηκαν ο χειριστής και ο συνεπιβάτης του αεροσκάφους. Όπως είπαν οι δύο ναυαγοσώστες που κλήθηκαν να συνδράμουν και τελικά ήταν αυτοί που ανέσυραν τις ορούς των δύο ανθρώπων. Από εκεί και πέρα προφανώς όλα έγιναν πάρα πολύ γρήγορα. Φως δεν υπήρχε και δεν υπάρχει στο κομμάτι της ακτής του αεροδρομίου του Μάλεμε. Ούτως ή άλλως είναι ένα αεροδρόμιο το οποίο είναι επί της ουσίας ανενεργό. Το χρησιμοποιεί μόνο η αερολέσχη Χανίων και μόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας και συγκεκριμένες ημέρες. Τώρα οι άνθρωποι προετοιμάζονταν για αγώνες που είναι προγραμματισμένοι για αυτό το Σαββατοκύριακο. Υπάρχει μάλιστα η πληροφορία ότι θα αναβληθούν λόγω. Mm-hmm.
του τραγικού αυτού δυστυχήματος. Από εκεί πέρα, σε ό,τι έχει να κάνει με τα αίτια, αύριο θα πρέπει σαφέστατα να κινηθούν οι διαδικασίες για την ανάσυρση του αεροσκάφους και από εκεί πέρα όλα τα προβλεπόμενα που θα δείξουν ποιες ήταν οι συνθήκες που οδήγησαν στην πτώση του στη θαλάσσια περιοχή του Μάλεμε.